γραμμένο από πανεπιστημιακό καθηγητή και είναι ό,τι σημαντικότερα. Έχουμε 500 σελίδες βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο, έγχρωμο, ένα εκπληκτικό, πραγματικά ένας εκπληκτικός τόμος ακριβώς που αφορά την υγεία των γυναικών. 6 έργα, 39 ευρώ για μία και μοναδική μέρα, το παραλαμβάνουμε. Όλα αυτά, ποιοι φάγανε τα λεφτά σας, πώς τα φάγανε, είναι γραμμένα στα βιβλία. Γιατί η Ελλάδα οδηγείται στο χάος, τι τεράστια αποθέματα διαθέτει, ο χρυσός, ουράνιο, αφήστε το πετρέλαιο απ' έξω. Έτσι, αφήστε απ' έξω. Υπάρχουν συγκεκριμένα στρατηγικά ορυκτά που είναι η μοναδική χώρα η Ελλάδα που τα διαθέτει. Ακριβώς. Καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Και δεν είναι στο Αιγαίο για να πούμε τίποτα, είναι στη Μακεδονία, έτσι είναι στην Ελλάδα. Κάτι που οι ιστορικοί το βεβαιώνουν. Κανείς πόλεμος, μα κανείς πόλεμος δεν έγινε για κανένα λόγο πέρα των οικονομικών. Έτσι. Έτσι. Ακόμη και ο δεύτερος και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι τα πετρέλαια στη Μοσούλη. Ναι, ναι, βέβαια. Για να μην ξεχνιόμαστε. Να θυμίσω το Πελοποννησιακό, ο έλεγχος του εμπορίου μεταξύ και ο ανταγωνισμός Κορίνθου και Αθήνας. Τροϊκός πόλεμος, ο έλεγχος των στενών. Κυρίως γιατί κατασκεύαζαν αγγεία, ξέρεις, οι αφορείς ήταν το εμπορικό προϊόν και το, ήταν, πώς λέμε σήμερα, τι προϊόν έχει, ξέρω εγώ, μια χώρα, ήταν το, για τους Κινέζους, για τους Αμερικανούς, είναι, ξέρω εγώ, ένα συγκεκριμένο προϊόν και για τους Γερμανούς, είναι το Porsche Cayenne. Για να καταλάβουν. Η Ελλάδα, εκείνη την περίοδο, ένας εφορέας, κορυφιακός ή αττικός αφορέας, ήταν ό,τι το Porsche Cayenne σήμερα. Ναι, ήταν ένα έργο τέχνης πραγματικό, όταν ήταν και διακοσμημένο και λοιπά, έτσι, από σημαντικούς ζωγράφους. Είτε ήταν αφορέας, είτε όλα αυτά τα αγγεία του αρχαιοελληνικά. Εκτός από την πρακτική χρήση που μπορεί να είχε. Ήταν και διακοσμητική. Αυτά λοιπόν όλα, επειδή οι πόλεμοι είναι οικονομικοί, επειδή οι διεκδικήσεις είναι οικονομικές, θα τα μάθετε εδώ μέσα. Για να ξέρετε τι θέλουν να πάρουν από την Ελλάδα συγκεκριμένα κέντρα. Για να μην τρώτε, το τονίζω. Παπά, όπως δεν λέγεται. 6 έργα, 39 ευρώ, η απάτη της οικονομικής κρίσης. Μιλούν οι μεγαλύτεροι οικονομολόγοι του κόσμου και αποδεικνύουν ότι είναι απάτη οικονομική κρίση. Ακριβώς. Ποιοι φάγανε τα λεφτά σας. Και το DVD αυτό μάλλον τελειώνει σήμερα. Οπότε, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να σφέψετε με αυτή τη συγκεκριμένη μόνο για σήμερα, σύνθεση. Αν περάσετε, ναι. Με αυτή τη συγκεκριμένη σύνθεση, γιατί τελειώνουν τα βιβλία και όταν τελειώνουν δεν μπορούμε να στα διαθέσουμε μετά. Έτσι. Λοιπόν, 2, 3, 10, 25, 23, 20 είναι μια μοναδική ευκαιρία στα 39 ευρώ να μπορέσετε να προμηθευτείτε αυτή την εκπληκτική υπεροσφορά. Ήδη επαναλαμβάνω, γονίδια και κληρονομικότητα, γιατί πήρα μήνυμα, τελειώσανε. Δεν υπάρχει. Ο καλός συνάδελφος Άγγελος Οικονομικοτρώνης. Το DVD έχει ανεκτήμητη αξία, όσο και η αλήθεια. Μάλιστα. Έτσι. Ο Άγγελος, ο οποίος πήρε 5 σειρές σε πληροφορία για να το δώσει σε φίλους του. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω, γιατί ξέρουμε κάτι παραπάνω. Στην εκπομπή μπορούμε να δούμε συγκεκριμένα πράγματα. Όχι βήματα παραπάνω για να έχετε τηλεόραση. Αλλά είναι γραμμένα όλα. Όταν εγώ έλεγα ότι στην Κρήτη παίζεται ένα περίεργο παιχνίδι, υπάρχει αεροπορική εταιρεία η οποία έχει σήμα την αυτονομία, τη σημαία της αυτονόμης κίνησης. Σοβαρολογείτε. Αεροπορική εταιρεία. Με σημαία. Ποια αεροπορική εταιρεία. Ελληνική κριτική αεροπορική εταιρεία. Ερώτηση του Βελόπουλου. Για να ξέρετε ότι εγώ δεν μασάω. Sky Express. Θα το δώσω. Αναρτηθεί και σχετική στο σελίδα και συγκεκριμένα στη φόρμα των κρατήσεων, ένα συμβολέο δίπλα στο λογότυπό της, μια κατοχική σημαία της μίσου επί Σουλτάν. Καταλαβαίνετε που μας πηγαίνουν. Ταυτοχρόνως έχουμε τους ιεράρχες οι οποίοι παίρνουν τουρκική υπηκότητα. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα στην Κρήτη. Βγαίνουν εφημερίδες σε ρυθμίδα και ανέδειξε από την εφημερίδα και μιλάει για αυτονομία στην Κρήτη. Ναι. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι γραμμένα στα βιβλία που σας λέμε. Εγώ τα δάσω πριν μήνες και έρχονται βήμα-βήμα. 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 Ποιοι φάγαν τα λεφτά σας, γιατί τα φάγαν τα λεφτά σας και ποιοι τα φάγανε. Θα μάθετε επιτέλους ποιοι έφαγαν τα λεφτά των Ελλήνων. Για να ξέρετε και ολόκληρο του κόσμου. Επαναλαμβάνω. Δείτε εδώ πώς η εταιρεία συγκεκριμένη με την οποία συνεργάζονται κορυφαίοι υπουργοί της κυβερνήσεως. Έτσι. Εδώ υπάρχει υπουργός που έχει χτίσει σπίτι 1 εκατομμύριο ευρώ σε ένα νησί Σέριφο. Και παρανόμως τον νοικιάζει, τον δίνει σε δωμάτιο. Χαμός γίνεται. Κορυφαίος υπουργός. Δηλαδή αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Και πολύ εξαρτάται. Εδώ πήγαν τα λεφτά σου λοιπόν, ελληνικέ λαέ. Εδώ πήγαν τα λεφτά σου και εδώ θα καταλάβεις πώς ακριβώς φάγανε τα λεφτά του ελληνικού λαού, πώς ακριβώς τα έχουν οργανώσει ούτως ώστε να μην τους πιάσουν και να μην πληρώσουν. Και για να δεις πόσο μπροστά είναι η εκπομπή, γιατί είμαστε πολύ μπροστά. Λέω, πάρτε τα βιβλία, διαβάστε τα, είναι μία και μοναδική μέρα η προσφορά, για να μάθετε τι φάγαν τα λεφτά σας και πόσο πλούσια χώρα είναι η Ελλάδα, αλλά μας το κρύβουν. Έτσι είναι. Δες λοιπόν τι έκανα και πώς προσπαθώ να στριμώξω την κυβέρνηση. Είπα ότι ξεκινούν οι Ισραηλοί πορεία για τα κατεχόμενα, το θυμάσαι. Ναι. Ρωτάω λοιπόν την κυβέρνηση πώς ποντίεται να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Δείτε λοιπόν την ερώτηση. Θα τη δείξουμε τώρα. Ναι. Για να δείτε ότι ξέρω πολύ καλά τι κάνω. Εκδήλωση διαμαρτυρίας, διαθαλάσσης από Ισραηλινούς ιστιοπλώους
κατά το περιεχομένο από τους τρόπους εγγραφών της Κύπρου. Μάλιστα. Διάβασα το λίγο. Λοιπόν, συγχρόνως με εκτεταμένα δημοσιεύματα του Ισραηλινού και του τουρκικού τύπου, αλλά και μεταδόσεων του Ισραηλινού ραδιοφώνου κατά τη διάρκεια του προσεχού Σαββατοκύριακου 12 και 13 Ιουνίου, οι Ισραηλινοί ιστιοπλοοί θα προχωρήσουν σε διαμαρτυρία διαθαλάσσης με τρία γιότς εναντίον της τουρκικής εισβολής και κατοχής της Βόρειας Κύπρου. Η διαμαρτυρία αυτή θα γίνει ανοιχτά των ακτών της Βόρειας Κύπρου. Ναι. Ερωτάτε, πώς τοποθετείται το Υπουργείο στις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της τουρκικής εισβολής και κατοχής Βόρειας Κύπρου από Ισραηλινούς ιστιοπλοούς και ακτιβιστές? Και δεύτερον, προτίθεται να συνδράμει το Υπουργείο στις προσπάθειες αυτές? Θα συμμετάσχουν και ελληνικές ΜΚΟ σε μέλη ακτιβιστικών ομάδων στην προσπάθεια? Λέω στο φίλο μου τον Λαζόπουλο, την ερχόμενη Τρίτη που θα κάνεις εκπομπηλάκι μου, για ανέφερε λίγο το θέμα αυτό. Για πες στους ακτιβιστές που παρουσίασες εκεί, θα πάνε στα κατεχόμενα? Ή θα πούνε επειδή είναι Ισραηλοί από πίσω δεν πάμε? Και σώσεις δεν είναι Τούρκοι από πίσω, γιατί πήγανε? Καταλαβες? Ναι, ναι, ναι. Λέω λοιπόν τον αγαπητέ μου Λάκη, μόνο η αναφορά σου, αγαπητέ μου Λάκη, την Τρίτη σε αυτό το θέμα, ναι, ότι πάνε για τα κατεχόμενα να κάνουν διαμαρτυρία, θα μαζέψει πάρα πολλούς Έλληνες. Επειδή λοιπόν είμαι βέβαιος ότι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους βάζεις την εθνική συνείδηση των Ελλήνων, την πατριωτική συνείδηση, θα τον αφαίρεις στην εκπομπή σου. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Είμαι βέβαιος. Θα το κάνει ο Λάκης Βαζόπουλος. Και θα καλέσει και άλλους να πάνε μαζί με τους Ισραηλινούς. Όπως πήγαν με τους Τούρκους οι ακτιβιστές, θα πάνε και με τους Ισραηλινούς τώρα εναντίον των κατεχομένων της Κύπρου. Έτσι, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Και είδες λοιπόν πώς πάω να στριμώξω το πλοίο εξωτερικών. Για να δεις ότι εμείς δεν χρωστάμε σε κανένα τίποτα. Αυτά όμως κανένα κανένα δεν τα λέει. Κανείς δεν αναφέρει, Αντώνη μου. Κανείς, μα κανείς. Ναι. Μα κανείς. Είναι γραμμένα τα περισσότερα εδώ μέσα. Για μία και μοναδική μέρα η πρωτογενής ενημέρωση έχετε σπίτι σας. Θα μάθετε ποιοι φάγαν τα λεφτά σας, ποιοι κλέψαν τα λεφτά σας, πώς είναι απάτη η οικονομική κρίση, ποιοι τα έβαλαν αυτά, ποιο είναι το σχέδιο για να ρυθεί η Ελλάδα στο χάος, γιατί ο Καραμαλής έπεσε, τον έριξαν κατά την ακρίβεια. Για να μην κοροϊδευόμαστε, όταν ο Καρατζαφέρης του έλεγε πρόσεχε που πηγαίνεις, θα σε φάνε, ήξερε τι έλεγε. Ήξερε γιατί το λέγα και εγώ αυτό. Αν δεν καταλάβαινε, ήρθε ο Ράμψελ στην Ελλάδα, του είπε ξέχασε το, εκλογές έχουμε τώρα. Δεν πρέπει να πάω σπίτι σου. Γιατί? Γιατί έπαιξε με δύο βάρκες. Αυτό, Αντώνη μου, το ξαναλέω. Δεν κάνει στρατηγικές συμφωνίες και συμμαχίες με δύο υπερδυνάμεις ταυτόχρονα, γιατί η μία θα σου τραβήξει την καρέκλα. Θα σου τραβήξει, θα φύγει βάρκα και θα πέσει μέσα, κατάλαβες. Όταν πάτε σε δύο βάρκες, τραβιέται μια βάρκα δεξιά. Ή όταν κάνει τέτοιες συμφωνίες, πρέπει να έχει φυλάξει τα νότα σου. Έτσι, και να μην, μπράβο, σε πιάσουν από καμία πλευρά. Έτσι, μπράβο. Γιατί δυστυχώς το κρατούσαν το καλά ακριβώς. Ούτε Siemens. Έτσι. Τότε θα μπορούσε να παίξει το παιχνίδι πολύ ωραία. Έτσι, μπράβο. Όταν όμως έχει από πίσω Siemens, βατοπέδια κλπ. Για αυτό και κάνεις, λέω ξυπνήστε. Μόνο γι' αυτό. Για κανέναν άλλο λόγο. Όταν υπάρχει κορυφαίο τέλεχος, ο οποίος ξαφνικά απέκτησε σπίτι Σαντορίνη 300.000 ευρώ. Έτσι. Ψιλικατζίδικα πράγματα. Τακ, τακ. 300.000 ευρώ μόνο. 300.000 ευρώ μόνο, Σαντορίνη. Ναι, εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Ναι, δεν είναι πολλά. 300.000 τώρα τι. Ψιλικατζίδικα. Ψιλικατζίδικα. Για να τα βγάλει και έπρεπε να δουλέψει, ξέρω εγώ, 300 μήνες. Ναι, ναι. Τι 300 μήνες, μόνο. Να μην τρώει τίποτα, να μην βιάζει. Α, εντάξει, άμα τρώει τίποτα. Ούτε νερό, ούτε ψωμί, ούτε τυρί, ούτε ντοματούλα, τίποτα. Να τρώει άρα. Κοπανιστό. Θα δουλέψει 300 μήνες, δηλαδή περίπου 12 μήνες το χρόνο. Πάμε για 10 χρόνια, μιλάμε για 30 χρόνια δουλειάς περίπου. Βέβαια, χωρίς να τρώει ο άνθρωπος, έτσι. Να μην τρώει τίποτα. 30 χρόνια δουλειάς, παίρνει ένα σπίτι. Αν το πάρει και αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ, γιατί τα ονόματα θέλουν πολύ, στο DVD θα καταλάβετε ποιοι φέγαν τα λεφτά σας. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Θα καταλάβετε γιατί η οικονομική κρίση είναι απάτη στις Έλληνες. Θα το δείτε προσεκτικά και θα καταλάβετε ολόκληρη την πραγματικότητα. Ακριβώς. Δεν λέω αλήθεια, λέω πραγματικότητα. Είναι 6 έργα 39 ευρώ και είναι 7 έργα, δεν είναι 6 έργα. Συγγνώμη. Ακριβώς. 7 έργα. Είναι 7 έργα. 39 ευρώ το επαναλαμβάνω μαζί με την κυκλοπαίδεια διότι... για την οικογένεια. Ναι. Είναι μια εγκυκλοπαίδεια ουσιαστικά για τη γυναίκα. Ακριβώς. Για όλα τα προβλήματα της γυναίκας, έτσι, για όλες τις γυναίκες μαζί με ένα DVD, θέλω ειλικρινά να παραλάβετε τα έργα αυτά. Είναι απίστευτη προσφορά. Και εντελώς δωρεάν επίσης και το άρθρο για το σχεδιασμό, πώς θα ρηχτεί η Ελλάδα στο χάος, που είναι σημαντικότατο να διαβάσουν οι Έλληνες για να το καταλάβουν. Επαναλαμβάνω, μόνο για σήμερα, γιατί έχει τελειώσει να βιβλία, αλλάξαμε και αύριο θα υπάρχουν τα βιβλία από ό,τι φαίνεται. Ναι, θα ναι. Μπορώ να αλλάξω 2-3 βιβλία ταυτόχρονα. 39 ευρώ για σήμερα από 120 και πλέον ευρώ. Ακριβώς. Προλάβετε τώρα, συνέλληνες. Τώρα ισχύει η δική τιμή. Κύριε Βελόπουλε, για ενημερώστε μας λίγο. Είπατε ότι στο σκάνδαλο των εξοπλισμών εμπλέκονται και στρατιωτικοί πολλοί. Βεβαιότατα. Για πείτε μας. Και τον ακούω. Όταν ένας πολιτικός υπουργός στους εξοπλισμούς
θέλει να πάρει οπλικά συστήματα,